κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Γιώτα Ζωγράφου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση Βορείου Ελλάδος. Κοινή ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πρόταση των 28 στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής για το Μεταναστευτικό. Η Σύνοδος επιπλέον αποφάσισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η συστηματική και πλήρης ταυτοποίηση, δακτυλοσκόπηση, λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της άρνησης καταγραφής και περιορισμό των μη κανονικών μεταναστευτικών ροών. Το χρονοδιάγραμμα ορίζει ένα διάστημα 6 μηνών. Με βάση τα συμπεράσματα που ανακοινώθηκαν, η Σύνοδος Κορυφής σε διαπιστώνει τα εξής για το ζήτημα της μετανάστευσης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε αναπτύξει μια στρατηγική με στόχο την αναχέτηση της πρωτοφανούς μεταναστευτικής ροής που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ωστόσο, η εφαρμογή είναι ανεπαρκής και πρέπει να επιταχυνθεί. Για την ακεραιότητα της ηθικής Σέγγεν που πρέπει να διαφυλαχθεί, είναι απαραίτητο να ανακτηθεί ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων. Ελλείψεις, κυρίως όσον αφορά hot spots με την κατάσταση και επιστροφές, πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη πρέπει επιγόντως να εστιαστούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στα εξωτερικά σύνορα της Σέγγεν, ιδίως με την εξασφάλιση συστηματικών ελέγχων με σχετικές βάσεις δεδομένων, καθώς και με μηχανισμούς πρόληψης πλαστών εγγράφων. Οι ελλείψεις στη λειτουργία των hot spots πρέπει να αντιμετωπιστούν μεταξύ άλλων με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο Frontex θα διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και εξοπλισμό. Διασφαλίζει τη συστηματική και πλήρη αναγνώριση, καταγραφή και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Επίσης, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της άρνησης καταχώρησης, να εφαρμόζει τις αποφάσεις μετεγκατάστασης, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την πραγματική επιστροφή και την επανεισδοχή των ανθρώπων που δεν επιτρέπεται να μείνουν και να παρέχουν στήριξη στα κράτη-μέλη όσον αφορά τα σχέδια επαναπατρισμού. Να ενισχύσουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Να διασφαλιστεί η εφαρμογή και η επιχειρησιακή συνέχεια. Η διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την Ανατολική Μεσόγειο διαδρομή Δυτικών Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να βοηθήσει τα κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων για να ολοκληρώσουν τις καταχωρήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διασφαλιστεί εφαρμογή και η επιχειρησιακή συνέχεια σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την Ανατολική Μεσόγειο διαδρομή Δυτικών Βαλκανίων, τη Συνόδου Κορυφής της Βαλέτα, ιδίως όσον αφορά την επιστροφή και τον επαναπατρισμό και τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Νοεμβρίου και το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό θα πρέπει να καταβληθούν 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία. Θα συνεχιστεί η εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος επανεγκατάστασης. Θα συνεχίσει η Σύνοδος Κορυφής να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις μεταναστευτικές ροές ώστε να δρά άμεσα. Το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει τις εργασίες σχετικά με το μηχανισμό μετεγκατάστασης. Επίσης, καλείται να εξετάσει σύντομα την κατάσταση όσον αφορά το Αφγανιστάν, ενώ το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει γρήγορα τις προτάσεις της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου σχετικά με μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνόρων και του Λιμενικού Σώματος, ενώ θα δημιουργηθεί ένα εθελοντικό σύστημα υποδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους και για τα ταξιδιωτικά έγγραφα για την επιστροφή των ανθρώπων στις πατρίδες τους. Το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη θέση του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνόρων και του Λιμενικού Σώματος υπό την Προεδρία της Ολλανδίας. Στη Βουλή έφτασε η κραυγή απόγνωσης που έβγαλε μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης σχετικά με το τι μέλη γενέστε με τις άπορες οικογένειες ομογενών παλινοστούντων που βρίσκονται στην περιοχή. Μετά τη διακοπή της επιδότησης ενοικίου, ο κ. Παυλίδης έκανε λόγο για 275 οικογένειες που θα μείνουν κυριολεκτικά στον δρόμο, ενώ σχετική ερώτηση για το θέμα κατέθεσαν βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Σε ανακοίνωση που εξέδεσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης με τίτλο «Κίνδυνος να βρεθούν άστεγες 275 οικογένειες ομογενών παλινοστήσαντων», αναφέρεται ότι ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης εκφράζει την έντονη ανησυχία του μετά από πληροφόρηση ότι κινήθηκε η διαδικασία διακοπής επιδότησης ενοικίου 275 ομογενών παλινοστούντων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 171 στον Εύρο, 89 στην Ξάνθη και 15 στη Ροδόπη, από 1η του 2016. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός εξ αυτών είναι πανφτωχοί υπερήλικες, ο οποίος έχει ήδη διακοπεί καταβολή σύνταξης από τον ΟΓΑ προδιετίας, θα οδηγήσει σε αδυναμία στέγασης, στη δημιουργία αστέγων και πολλαπλών κοινωνικών προβλημάτων. Ο Περιφερειάρχης με την επιστολή ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να βρεθεί εγκαίρως λύση. Εν τω μεταξύ, ερώτηση προς τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης της Χρυσής Αυγής, κ. Αντώνιος Γρέγος, με θέμα «Κίνδυνος να βρεθούν άστεγες 275 οικογένειες ομογενών παλινοστούντων στη Θράκη». Η ερώτηση μεταξύ των άλλων λέει: για ποιο λόγο διακόπτεται η επιδότηση ενοικίου στις συγκεκριμένες οικογένειες ομογενών? Προτίθενται να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι φορείς ώστε να μην αντιμετωπίσουν
αντιμετωπίσουν πρόβλημα στέγασης και επιβίωσης ή ως αν ομογενείς εν μέσω του χειμώνα, εφόσον μάλιστα οι πλήστες εξ αυτών είναι υπερήλικες. Σε ποιες γενικότερες ενέργειες προτίθενται να προβούν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, προκειμένου να υποστηριχθούν και να βοηθηθούν οι παλινοστούντες ομογενείς, οι οποίοι επιλέγουν να διαμείνουν μόνιμα στη Θράκη? Εγκρίθηκε επίσημα το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα. Την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4,7 δις ευρώ. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης θα παρέχει επίσης στήριξη για την τοπική ανάπτυξη σε ομάδες τοπικής δράσης μέσω της πρωτοβουλίας Leader, καλύπτοντας σχεδόν το ίμιση του αγροτικού πληθυσμού και θα συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες από περίπου 10% του πληθυσμού της υπαίθρου. 4,7 δις ευρώ θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο εγκρίθηκε πλέον και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα αφορά την περίοδο 2014-2020 και επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Με βάση σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, μεταξύ των άλλων αναμένεται ότι 6.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις, για αναδιάθρωση και εξυγχρονισμό. 23.900 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις για πρώτη εγκατάσταση. 8.300 και πλέον γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα λάβουν στήριξη για την ανάπτυξη βραχαίων αλυσίδων εφοδιασμού, τοπικών αγορών και για δραστηριότητες προώθησης. 600 περίπου επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αγροδιατροφικό τομέα θα λάβουν στήριξη για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. 86.640 θέσεις θα υπάρξουν για κατάρτιση από γεωργούς και αγροτικές επιχειρήσεις. Θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία Leader. Το ελληνικό πρόγραμμα εγκρίθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και τελευταίο από τα 118 προγράμματα των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αγροτικός κόσμος της χώρας ελπίζει ότι κατά την υλοποίησή του το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 δεν θα παρουσιάσει ανάλογες με την έγκριση του καθυστερήσεις. Όλο και περισσότεροι φαίνεται πως έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν τις αγορές τους για τα δώρα που θα προσφέρουν στα παιδιά, τα εγγόνια και τα νύπια τους τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως σχεδόν ήθιστε, οι περισσότεροι για τα μικρά παιδιά αγοράζουν παιχνίδια, αλλά πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Άη Βασίλη και φυσικά των μικρών παιδιών. Γονείς, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια, όπως φαίνεται, έχουν βγει στην αγορά σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μικρότερων για την αγορά των δώρων τους. Δώρο για τα παιδιά? Ναι, δώρο για τα παιδιά. Βαφτιστικά, παιδιά, τα πάντα? Από όλα παιδιά, βαφτιστικά, νύψια, από όλα. Ναι, ανύψια και εγγόνια. Εγγόνια για τα παιδιά? Ναι, ναι. Για τα δώρο για τα εγγόνια. Κάθε χρόνο? Βέβαια. Ναι, κάθε χρόνο. Πώς γίνεται, μπορούμε να τα ξεχάσουμε κανένα χρόνο, δεν γίνεται. Για τα εγγόνια. Κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο. Ναι, ναι. Για το φροντιστήριο της κυρίας. Για μαθητές, δηλαδή. Ναι, ναι, κάνουμε ανταλλαγή δώρων και ανταλλάσσουμε δώρα και ψωνίζουμε. Ναι. Επιλέγουμε δώρο για τις γιορτές, για τα παιδιά. Ναι, για τα νεψάκια. Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πλησιάζουν και τα δώρα σε αγαπημένα πρόσωπα, μικρά καθώς επίσης και μεγάλα, έχουν την τιμητική τους. Στην αγορά των παιχνιδιών, ο αγοραστής έχει να επιλέξει μια σειρά από παιχνίδια που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς μικρούς πιστούς του Άη Βασίλη, ενώ για τις μεγαλύτερες ηλικίες και πάλι οι επιλογές είναι πολλές, από χρηστικά αντικείμενα μέχρι ένα βιβλίο. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών τώρα είναι για όλα τα πορτοφόλια και ήδη η κίνηση στα καταστήματα έχει αυξηθεί αισθητά. Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχουν συνδυαστεί με την προσφορά δώρων. Η κίνηση στα καταστήματα έχει αρχίσει σιγά σιγά να κάνει την εμφάνισή της ό,τι έχει να κάνει με τα είδη δώρων και μάλιστα από ό,τι φαίνεται αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από νωρίς να επιλέγουν το τι θα προσφέρουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ναι, έχουν ξεκινήσει. Είναι βασικά η κατεξοχή, ας πούμε, περίοδος που είναι η αγορά πολύ έντονη στα παιδικά παιχνίδια. Με πολύ μεγάλη κίνηση. Ξεκινάει στις 20 Δεκεμβρίου, 20 με 30, οπότε εκεί σωρεύεται όλος ο κόσμος και είναι και λίγο δύσκολο να εξυπηρετηθεί συνήθως. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι έγκαιρα έχουν ήδη ψωνίσει και προγραμματίσει τις αγορές τους και έτσι θα έχουν πιο εύκολες διαθεσιμότητες στα δώρα. Υπάρχουν. Η κίνηση έχει ξεκινήσει πιο μπροστά με το στολισμό. Τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, όπως ήθιστε, στολίζουν οι περισσότεροι κοντά στις Αγίες Βαρβάρας. Και τώρα ο κόσμος θα είναι στην αναζήτηση του δώρου για τα Χριστούγεννα, για τα παιδιά, φίλους, συγγενείς. Δώρο στο βιβλιοπωλείο είναι τα βιβλία.
Βιβλία υπάρχουν. Βγαίνουν καινούργια βιβλία, έχουμε καινούργιες εκδόσεις από όλο το φάσμα, από λογοτεχνία, από παιδική, τα χριστουγεννιάτικα. Υπάρχει επάρκεια βιβλίων. Περιμένουμε το κοινό να έρθει, το αναγνωστικό, να μας επισκεφθεί και να δει τα βιβλία και να επιλέξει για δώρο. Είμαστε δηλαδή πλήρεις. Απλώς περιμένουμε τον κόσμο. Οι τιμές τώρα στα δώρα, και εξαρτάται φυσικά από το τι θα αγοράσει ο καθένας, είναι όπως μας λένε χαρακτηριστικά για όλα τα βαλάντια. Οι τιμές είναι για όλα τα βαλάντια πάντα. Υπάρχουν μπάντες όλων των τιμών. Υπάρχουν προϊόντα που διαφημίζουν οι ίδιες εταιρείες πάλι σε όλες τις μπάντες τιμών για να καλύψουν κάθε οικονομική δυνατότητα. Και έτσι δεν υπάρχει σε αυτό το θέμα κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι τιμές, παιδιά, κυμαίνονται για όλα τα βαλάντια. Από ένα συμβολικό απλό δωράκι μέχρι κάτι πιο ακριβό που μπορεί να διαλέξει ο καθένας ανάλογα στο πρόσωπο στο οποίο υπευθύνεται το δώρο που θα κάνει. Οι εκδότες έχουν προσαρμοστεί κατά κάποιο τρόπο. Κανα δυο εκδότες έχουν μείνει λίγο υψηλά στα 18 και στα 19. Σπάνια θα βρεις βιβλίο που να ξεπερνάει το 20 στη λογοτεχνία. Και υπάρχουν και οι προσφορές που κάνουν διάφοροι εκδοτικοί οίκοι. Ας περάσουμε να δούμε τώρα τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας. Μείωση της ανεργίας στο 24% για το τρίτο τρίμηνο του χρόνου από 24,6% το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου, καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ με τον αριθμό των ανέργων να φτάνει το 1.160.522 άτομα, από τα οποία το 73,7% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Με βάση τα ίδια στοιχεία, περίπου 232.000 άτομα δουλεύουν με μερική απασχόληση, διότι δεν μπορούν να βρουν πλήρη απασχόληση, ενώ ο άνεργος παραμένει ένας στους δύο νέους μέχρι 24 ετών και περίπου μία στις τρεις γυναίκες. Κατανεμημένοι στην ηλικιακή πυραμίδα, οι νέοι μέχρι και 24 ετών εμφανίζονται πρώτοι και με διαφορά στο ποσοστό ανεργίας, που φτάνει σε αυτό το κλιμάκιο το 48,8% του ποσοστού. Μείωση καταγράφεται ωστόσο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με το ποσοστό να φτάνει πια στο 22,6% από 23% επί του συνόλου των ανέργων. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας που προβλέπει τη διαδικασία και τα κριτήρια με τα οποία θα συμμετέχει το δημόσιο στην αποπληρωμή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών των δανειοληπτών με τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια που ανήκουν στις κοινωνικά αδύναμες ομάδες. Δικαιούχος της συμμετοχής του δημοσίου είναι ο οφειλέτης, για τον οποίο έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση που ορίζει σχέδιο διευθέτησης οφειλών και η οποία κρίνει ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις. Το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία. Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται, είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο ζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προς αυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο μέχρι 3 τέκνα. Είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης εισφοράς. Η παραγωγή του κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 0,5% τον Οκτώβριο συγκριτικά με το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση είναι μικρότερη 0,1%. Συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, η παραγωγή αναπτύχθηκε κατά 1,1% στην Ευρωζώνη και κατά 1,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορικά δε με την Ελλάδα, η Eurostat κατέγραψε βουτιά 21,8% το τρίτο τρίμηνο συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή υποχώρησε 29,5% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το οριστικό λουκέτο στο Λαογραφικό Μουσείο Κομωτινής αποφεύθηκε χάρη στην απόφαση του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής να παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση του μουσείου στη Δημοτική Κοινοφελία Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού του Δήμου Κομωτινής. Η απόφαση πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής στην τελευταία συνεδρίασή του και αναμένεται να δώσει και πάλι ζωή σε αυτόν τον χώρο που φιλοξενεί λαογραφικούς θησαυρούς της Ροδόπης αλλά και της Θράκης γενικότερα. Μια κοιτίδα θρακικού πολιτισμού και λαογραφία στο Λαογραφικό Μουσείο Κομωτινής παραχωρήθηκε τελικά από το Μορφωτικό Όμιλο της πόλης, τη ΔΚΠΑ Κομωτινής, η οποία και ανέλαβε να δώσει ζωή στο μουσείο. Μέχρι προσφάτως το μουσείο παρέμενε κλειστό για το κοινό λόγω της οικονομικής στενότητας του ομίλου. Αυτό το κόσμημα, αυτός ο πλούτος, αυτή η πολιτιστική μας κληρονομιά που είναι το Λαογραφικό μας Μουσείο, είναι ένας χώρος
αγορασμένος από το 1989 από το Μορφωτικό Μήλο Κομωτινής και με ένα κόπο από την διοίκηση να εμπλουτιστεί με αυτά τα κοιμήλια που υπάρχουν μέσα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, με πολύ μεγάλη οικονομική δυσχέρεια, ο Όμιλος το είχε κλειστό. Η Δημοτική Κοινοφιλής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού αναλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών πλέον και των δαπανών συντήρησης, καθώς και τη διάθεση προσωπικού, ώστε το μουσείο να είναι επισκέψιμο πια κάθε μέρα. Σκεφτήκαμε λοιπόν σαν τομέας του πολιτισμού του Δήμου να πάρουμε για χρήση το μουσείο μέχρι τη λήξη της θητείας μας. Το προτείναμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, πέρασε από το διοικητικό του ομόφωνα και τώρα είμαστε στη διαδικασία πλέον, αφού έγινε προχθές και το δημοτικό και πέρασε ομόφωνα, να μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Η παραχώρηση αφορά την περίοδο έως τη λήξη της θητείας της διοίκησης του Δήμου, διάστημα κατά το οποίο το μουσείο φιλοδοξεί να επανασυστηθεί στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών. Άλλωστε τα εκθέματά του αποτελούν σημαντικά κοιμήλια του 18ου αλλά και του 19ου αιώνα. Θα είναι ανοιχτό καθημερινά, δεν αρχίσαμε ακόμα, από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε κάποιες διαδικασίες. Θα είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Θα βάζουμε δικό μας άνθρωπο από το ΤΙΔΕΚΕΠΑΚ και οπωσδήποτε με ραντεβού, οποιαδήποτε, είτε Σαββατοκύριακο, είτε οποιαδήποτε απόγευμα, οποιοδήποτε απόγευμα, έρχονται επισκέπτες, σαφώς και θα πηγαίνουμε και θα ανοίγουμε το μουσείο. Παράλληλα, έχουμε στήριξη και του Διοικητικού Συμβουλίου, που τους αφορά κιόλας και θα είναι εθελοντές. Και οποιαδήποτε, γιατί θα ανοίξει και έχουμε στη σκέψη μας να κάνουμε αρκετά πράγματα εκεί μέσα, γιατί είναι ένας χώρος πολιτισμού πραγματικά. Σε αναμονή είναι ο Δήμος της Καβάλας αναφορικά με το θέμα της ένταξης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στους φιλοσόφωνους θησαυρούς της UNESCO. Όπως σημείωσε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προσθέσει επιπλέον αξία στον αρχαιολογικό χώρο και να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο, αλλάζοντας τα αρχαιολογικά δεδομένα στην περιοχή. Σε αναμονή των αποτελεσμάτων μετά από την επίσκεψη του Τεχνικού Συμβούλου της UNESCO στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων βρίσκεται ο Δήμος της Καβάλας αναφορικά με το θέμα της ένταξης του αρχαιολογικού χώρου τον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν έχουμε ακόμη νέα για την UNESCO, ευελπιστούμε όμως, τρέφουμε μεγάλες ελπίδες ότι όλα θα πάνε καλά και αν μας βοηθήσει ο Απόστολος Παύλος και η Παναγία, νομίζω ότι το καλοκαίρι όλη η περιοχή θα χαρεί και θα γιορτάσει την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στους φυλασσόμενους θησαυρούς της UNESCO. Εξάλλου είναι η μοναδική υποψηφιότητα της Ελλάδας. Όπως τονίζει Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Σανάκα, μια θετική έκβαση στο αίτημα του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων να ενταχθεί στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO θα σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, κυρίως στο κομμάτι του τουρισμού. Και αυτό γιατί, εάν επιτευχθεί μια σημαντική συνεργασία μεταξύ των νομών Δράμας, Καβάλας και Σερών, θα μπορέσει ουσιαστικά να υπάρξει και μια κατά κάποιο τρόπο κοινή αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται και στις τρεις περιοχές, αποτελώντας σημαντικό πόλο έλξης τουριστών. Θα βρίσκεται σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς του κόσμου, πρώτον. Δεύτερον, αν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με τη Δράμα και τις Σέρες, ένα ντουέτο σαν τους Φιλίππους μαζί με την Αμφίπολη θα είναι ένας πόλος έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής με κρουαζιερόπλοια ή χωρίς κρουαζιερόπλοιο και νομίζω ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη όλης της περιοχής. Αναφορές στις ζημιές που υπέστη το κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης από αθλητές που φιλοξενήθηκαν σε αυτό, έδωσε ο αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Βαταμίδης, ο οποίος και κάλεσε τους προπονητές των αθλητών να είναι προσεκτικότεροι στην διαχείρισή τους, καθώς δεν δύναται η Δημοτική Αρχή να αστυνομεύει τη συγκεκριμένη δομή. Μάλιστα, έκαναν αναφορά και στα μικροπαράπονα των δημοτών αναφορικά με το κολυμβητήριο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο διοργανώθηκε στο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης ένα τουρνουά κολύμβησης, στο οποίο υπολογίζεται πως φιλοξενήθηκαν πάντα από 500 αθλητές, συνολικά και από άλλες χώρες. Δυστυχώς όμως παρατηρήθηκαν κάποιες καταστροφές μικρής έκτασης στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου και συγκεκριμένα στα αποδυτήρια της μικρής πισίνας.
Συγκεκριμένα έχουν ξυλωθεί κάποιοι κετονητήρες, κάποιες ντουζιέρες. Κάποιοι αθλητές θεώρησαν πως θα μπορούσαν να ψυχαγωγηθούν εκεί, κρεμώντας από αυτές τις ντουζιέρες, με αποτέλεσμα 5-6 ντουζιέρες να έχουν καταστραφεί. Μετά από επαφή με τους διοργανωτές του τουρνουά αυτού, αποφασίστηκε να καλύψουν απολύτως το κόστος αυτό της επισκευής των ντουζιέρων, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω όσους δραστηριοποιούνται εδώ μέσα στο κολυμβητήριο, είτε αυτοί είναι αθλητές, είτε είναι προπονητές, σύλλογοι, να είναι πιο προσεκτικοί. Ο κ. Βαταμίδης επιβεβαίωσε ότι το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά τα παράπονα των δημοτών αναφορικά με το κολυμβητήριο. Ωστόσο, επισήμανε ότι είναι στη δυνατότητα όλων των δημοτών να είναι προσεκτικότεροι στη χρήση του κολυμβητηρίου και να διατηρούν την άρτια κατάστασή του, αλλά και το γεγονός ότι σε δύσκολη οικονομικά εποχή γίνεται ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια να επιλύονται όλα τα προβλήματα τη στιγμή που παρουσιάζονται. Εδώ μέσα γυμνάζονται και κολυμπούν περισσότεροι από 1.000 αθλητές, είτε αυτοί είναι κοινό, είτε ανήκουν σε συλλόγους κάθε μήνα, φυσικά θα δημιουργούνται παράπονα, θα δημιουργούνται προβλήματα. Όπως είπα και πριν, προσπαθούμε όποια μπορούμε στο μέτρο του δυνατού, ας αναλογιστούμε και τις συνθήκες που επικρατούν. Το λέω συχνά βέβαια και ίσως μερικοί να μην το παίρνουν και σωστά, όμως έτσι έχουν τα πράγματα. Οι οικονομικές συνθήκες και για το Δήμο μας είναι δύσκολες. Προσπαθούμε με συμμάζεμα, με σύνεση να διορθώνουμε κάθε πρόβλημα. 1.000 άνθρωποι λοιπόν, 1.000 αθλητές κάθε μήνα, οι γονείς έρχονται, παρακολουθούν, δημιουργούνται προβλήματα, δημιουργείται και κάποια αρνητική εντύπωση. Είναι αλήθεια αυτό για το κολυμβητήριο, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όλοι. Και κλείνοντας μια είδηση που αφορά την υγεία μας, όλοι σχεδόν γνωρίζουμε πως μέσα στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, η ξηρή καρπή είναι αναπόσπαστο μέρος της. Σύμφωνα με νέα έρευνα όμως, τα καρύδια πέρα από τη διατροφική τους αξία σε σημαντικά συστατικά, συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερίνης και μάλιστα σε πολύ καλά ποσοστά, αρκεί η κατανάλωσή τους να γίνεται με μέτρο και σε συνδυασμό με άλλες τροφές. Όλο ένα και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ξηροί καρποί των δέντρων όπως τα καρύδια μπορεί να δράσουν προστατευτικά έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων, εξηγεί ο Δ. Μάικλ Φάλκ από το Αμερικανικό Ερευνητικό Οργανισμό Επιστημών Ζωής. Τα καρύδια είναι ο μοναδικός καρπός που περιέχει σημαντικές ποσότητες α-λινολεϊκού οξέως, το οποίο αποτελεί τη φυτική μορφή ω3 λιπαρών οξέων και είναι καλά τεκμηριωμένο ότι τα οξέα αυτά προστατεύουν την καρδιά και τα αγγεία από την κακή χοληστερόλη. Όπως είπε, η ποσότητα του αλφα αυτού οξέως που περιέχουν τα καρύδια είναι 2,5 γραμμάρια ανά 28,5 γραμμάρια καρπού. Τα γραμμάρια αυτά αντιστοιχούν σε περίπου μία χούφτα. Ο Δ. Φάλκ και οι συνεργάτες του ανέλησαν συνδυαστικά τα ευρήματα από 61 μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 2.600 εθελοντές και πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως διαπίστωσαν, όσοι από αυτούς έτρωγαν 2 μερίδες των 28,5 γραμμαρίων καρύδια την ημέρα, είχαν κατά 9-16% χαμηλότερη χοληστερόλη σε σύγκριση με όσους δεν έτρωγαν καθόλου. Επίσης, υπήρχε και η μειωμένη πρωτεΐνη APOV, η οποία αποτελεί την κύρια πρωτεΐνη της κακής χοληστερόλης. Τα ωφέλη αυτά ήταν ακόμη πιο σημαντικά στους πάσχοντες του τύπου 2 διαβήτη, οι οποίοι διατρέχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρδιαγγειακές επιπλοκές. Η μελέτη δημοσιεύεται στην Αμερικανική Επιθεώρηση Κλινικής Διατροφής δείχνει επίσης ότι τα καρύδια μειώνουν λίγο και την δυσαστολητική αρτηριακή πίεση, είναι ο μικρός αριθμός στην μέτρησή της και αντιπροσωπεύει την πίεση στα αιμοφόρα αγγεία όταν η καρδιά αναπαύεται ανάμεσα σε δύο κτύπους. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και μας εμπιστευτήκατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ Σαββάτου.